Δεκάδες οικογένειες από το Ισραήλ παρατείνουν τις διακοπές τους σε ξενοδοχεία στο νησί μας λόγω της ανάφλεξης στο Ισραήλ. Δυστυχώς το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε ξαφνικά και εντελώς απρόπτα στο Ισραήλ έχει μερικές αρνητικές συνέπειες, όπως αυτό των πελατών που ήδη βρισκόντουσαν στο νησί στην Κρήτη και τους πέτυχε αυτός ο πόλεμος, πια μπορούμε να πούμε, τους πέτυχε εδώ σε διακοπές στο νησί και αρκετοί από αυτοί φοβήθηκαν, δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω στη χώρα τους. Αυτοί έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας στη ρεσεψιόν, έχουν πληρώσει χρήματα και έχουν επεκτείνει τις διακοπές τους για μία εβδομάδα ακόμα και είναι σε αναμονή να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο Ισραήλ για να αποφασίσουν εάν θα επιστρέψουν και πότε πίσω στα πατρίδα τους. Και σε ξενοδοχεία στις Γκούβες, αρκετές οικογένειες πληρώνουν τα έξοδα της επιπλέον παραμονής τους, με τους ίδιους να κρατούν στάση αναμονής. Είναι μερικές δεκάδες αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει, διότι οι περισσότεροι έχουν επαναπατριστεί με τσάρτερ τα οποία έγιναν Ισραηλινών συμφερόντων τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχουν βέβαια αρκετές πτήσεις οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο και είναι λυπηρό ότι δεν θα γίνουν. Όμως αυτό που προέχει είναι το ανθρωπιστικό κομμάτι. Ευχόμαστε, ελπίζουμε ότι αυτή η παράνοια θα τελειώσει γρήγορα και θα επανέλθουμε στην ειρήνη και στην κανονικότητα. Οι Ισραηλινοί τουρίστες νιώθουν ανασφάλεια με τους ίδιους να παρακολουθούν τις εφιαλτικές εξελίξεις στην πατρίδα τους και να βρίσκονται σε επικοινωνία με συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα, ενώ τις προηγούμενες ημέρες περίπου 1.500 Ισραηλινοί τουρίστες πήραν τον δρόμο της επιστροφής στην πατρίδα τους. Ήταν γύρω στους 1.500 αυτοί που ήταν εδώ. Στις τελευταίες μέρες και οι οποίοι επέστρεψαν, όπως σας είπα, με τα τσάρτερ των τελευταίων ημερών. Έχω ακούσει ότι κάποιες χώρες, όπως η Γερμανία, βάζουν κάποιες πτήσεις για να επαναπατρίσουν από το Ισραήλ τους πολίτες τους. Ίσως να υπάρξουν και κάποιες πτήσεις από το Ισραήλ για να επαναπατρίσουν από όλη την Ελλάδα. Τώρα, κοιτάξτε, συνεχίζουν κανονικά τις διακοπές τους εδώ πέρα. Είναι βέβαια πάντα πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι φοβισμένοι, δεν ξέρουν τι πώς θα γίνει και δεν ξέρουν κατά πόσο θα συνεχιστούν και οι πτήσεις για το Ισραήλ. Γενικά, το τελευταίο καιρό είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες. Οι περισσότεροι, βέβαια, να πούμε ότι ήταν στην Αθήνα. Η Αθήνα είχε φέτος ρεκόρ από αύξηση των Ισραηλιτών. Εμείς στην Κρήτη λιγότερο, αλλά παρά όλα αυτά, όμως, το κομμάτι το Ισραήλ είναι ένα δυνατό κομμάτι για την περιοχή μας. Σύμφωνα με τον κύριο Βλατάκη, αυτή τη στιγμή προέχει το ανθρωπιστικό ζήτημα και όχι οφειλές εκατομμυρίων ευρώ από Ισραηλινούς tour operators. Πρωτεύων το ανθρωπιστικό και μετά θα κοιτάξουμε τις συνεργάτες μας όταν με το καλό μπορούν να ασχοληθούν ξανά με αυτό το θέμα. Θα κοιτάξουμε να βρούμε κάποια λύση, αν μπορούμε να βρούμε. Κοιτάξτε, ο κάθε συνεργάτης μας έχει άλλη οικονομική πολιτική, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες που έχω είναι κάποια εκατομμύρια αυτά τα χρωστούμενα. Και επαναλαμβάνω, προέχει το ανθρωπιστικό κομμάτι που είναι το πιο σημαντικό.